Παραμένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ημέρα αυτή, σε μία από τις σημαντικότερες, θα έλεγε κανείς, ημέρες της Ορθοδοξίας, το 15 Αύγουστο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο και φυσικά ιστορικό. Κύριε Σιδηρά, να σας καλησπερίσω. Χρόνια σας πολλά, κύριε Κρέγκερίδου. Χρόνια πολλά σε όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές μας και σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Πολύ σωστά. Κύριε Σιδηρά, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω τη συζήτησή μας από την ημέρα αυτή και το συμβολισμό της. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Τι συμβολίζει όμως, γιατί νομίζω ότι λίγοι γνωρίζουμε. Η κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η ένδοξη κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται το Πάσχα του Θέρους, το Πάσχα του Καλοκαιριού ή το δεύτερο Πάσχα της Ορθοδοξίας ή μικρό Πάσχα, είναι μια κορυφαία θεομητορική γιορτή και παρά το γεγονός ότι έχουμε την κίνησή της, την ένδοξη κίνησή της, βλέπουμε ότι δεν επικρατεί η έννοια της λύπης στον ψυχικό κόσμο του χριστεπώνυμου πληρώματος. Αλλά αισθανόμαστε αυτή την αγαλίαση και την χαρά, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι πρόκειται για την κίνηση κατά την ανθρώπινη φυσικά φύση της Παναγίας. Όμως, επειδή ακριβώς η Υπεραγία Θεοτόκος είναι αυτή η οποία γέννησε τον Θεάνθρωπο Χριστό και στο σώμα της ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο και έδωσε την ανθρώπινη φύση σε αυτόν που είναι σωτήρας, κατέχει, όπως καταλαβαίνετε, ιδιάζουσα και εξιδιασμένη θέση μέσα στην πνευματική ζωή των χριστιανών. Η Εκκλησία τιμά την Υπεραγία Θεοτόκο υπερδεόντος, υπερβαλλόντος, εξόχως, γιατί μέσα από το γεγονός της κινήσεως, καθώς εγκαταλείπει τα εγκόσμια η Θεομήτωρ και μεταβαίνει στην αιώνια ζωή, βλέπουμε ότι αυτό γίνεται κοινή ελπίδα, αυτό το γεγονός γίνεται κοινή ελπίδα όλων των κτιστών, φθαρτών και θνητών ανθρώπων, ότι η πορεία του κάθε ανθρώπου μετά την κίνησή του, δεν λέμε θάνατος, μετά την κίνησή του, είναι η αιωνιότητα, είναι η ένωση με τον Θεό, είναι η υπέρβαση των ορίων και των όρων της κτιστότητάς μας. Στο πρόσωπο της Παναγίας το βλέπουμε. Και γι' αυτό ακριβώς μην ξεχνάμε ότι σε όλο το λειτουργικό έτος της Εκκλησίας υπάρχουν μεγάλες εορτές. Είναι η σύλληψη της Θεοτόκου, είναι η γέννηση της Θεοτόκου, είναι τα εισόδια της Θεοτόκου, είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και είναι βεβαίως η ένδοξη κίνηση και μετάστασή της. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, τι σημαίνει αυτός ο όρος που τον ακούμε η μετάσταση. Συχνά. Ναι. Βεβαίως. Το γεγονός είναι ότι η Παναγία από τη στιγμή που δέχτηκε στα σπλάχνα της ανεφανδρός τον Υιό και Λόγο του Θεού και του έδωσε σάρκα, αίμα, ανθρώπινη ψυχή, ό,τι έχουμε εμείς οι άνθρωποι κατά την ανθρώπινη φύση μας, δεν ήταν δυνατόν ποτέ με την κίνησή της να επιτρέψει ο Θεός αυτή που έγινε το δοχείο της χάριτος και ο θρόνος επί του οποίου κάθισε ο γεννημένος Χριστός, δεν ήταν δυνατό να επιτρέψει ποτέ ο Θεός να υποστεί η Παναγία σωματική φθορά και διαφθορά. Η μετάσταση τι είναι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό? Όταν εκκινήθη η Παναγία δεν είναι θεά, δεν είναι Θεός, κατά την ανθρώπινη φύση της εκκινήθη. Αλλά δεν λέμε ποτέ ένδοξη. Πέθανε, λέμε κοιμήθηκε όταν αναφερόμαστε. Βεβαίως, δεν λέμε πέθανε, γιατί όντως ο θάνατος είναι ο ύπνος και είναι διάβαση και πέρασμα σε ένα υπέρ των νόμων της φύσεως γεγονός που είναι η άλικτη βασιλεία του Θεού. Δεν πεθαίνει η Παναγία από την άποψη ότι φθήρεται και διαφθήρεται. Κοιμάται και μεταβαίνει, αυτό είναι η μετάσταση, μεταβαίνει στην αιωνιότητα, γιατί ουσιαστικά η Παναγία, κυρία Καλεντερίδου, δεν υπέστη φθορά στο σώμα της. Το σώμα της δεν σάπισε, ούτε η ψυχή της εγκλωβίστηκε για να υποστεί διαφθορά. Η μετάσταση
συμβολίζει και είναι πραγματικά αυτό, ότι η Παναγία μετά την κίνησή της μεταβαίνει ψυχοσωματικά σαν ολότητα ανθρώπινη στη Βασιλεία του Θεού. Δεν φθάρθηκε το σώμα μέσα στο μνημείο, γι' αυτό όταν άνοιξαν οι μαθητές το μνημείο, είδαν τι ακριβώς, έναν άδειο τάφο. Άρα η Παναγία μετέστη προς την ζωή ως πηγή της ζωής. Ούτε σάπισε το σώμα, ούτε η ψυχή της υπέστη διαφθορά από το θάνατο. Η μετάσταση είναι αυτή, η υπέρβαση των όρων και των ορίων της φυσικής νομοτέλειας. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πέρα από το συναισθηματικό, πνευματικό κομμάτι, ότι την αισθανόμαστε κοντά μας, έχει μεγάλη σημασία, διότι βλέπουμε στο πρόσωπό της και στο γεγονός της μετάστασης ότι είναι κοινός κλήρος όλου του ανθρωπίνου γένους η τελείωση και η σωτηρία μας ως ανθρώπων, ως ψυχοσωματικής οντότητας. Άρα, αυτό λοιπόν, το επιβεβαιώνει και το πιστοποιεί Θεοτόκου η μετάστασή της. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου βλέπουμε την ελπίδα, βλέπουμε την μητέρα όλων μας, σωστά? Βλέπουμε την ελπίδα για την μεταθάνατο ζωή. Ότι δεν τελειώνουν τα πάντα σε έναν τάφο 2 μέτρων βάθους. Αυτή είναι η κοινή ελπίδα και το πιστοποιεί η Θεοτόκος. Mm-hmm. Και επιπλέον μην ξεχνάτε ότι η Θεοτόκος ως μητέρα του Θεού είναι αψευδής και βεβαία απόδειξη ότι η λύτρωση και η σωτηρία στο πρόσωπο του Αναστημένου Χριστού είναι βεβαιότητα για την Εκκλησία. Δεν είναι αφηρημένη ελπίδα μια ουτοπική κατάσταση. Είναι βεβαιωμένη κατάσταση ζωής. Αυτό η ίδια ακόμη και με τη μετάστασή της μας το παραδίδει για να μας ενισχύει. Να μην φοβόμαστε το θάνατο. Να θεωρούμε ότι ο θάνατος είναι μετάβαση. Είναι το διαβατήριο από τα προσωρινά στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα γήινα στα ουράνια. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, τώρα καθώς ήθιστε, συνομιλούμε τέτοιες μέρες πάντα μαζί, αν όχι μαζί μου με άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα λοιπόν το μήνυμα το δικό σας για αυτή την ημέρα, για τον φετινό εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Νομίζω ότι είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Βγήκαμε από 2 χρόνια περιορισμών μετά από μια ισχυρή δοκιμασία για ολόκληρο τον πλανήτη. Σε μια εποχή, κυρία Καλεντερίδου, που τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στη γειτονιά μας, που οι απειλές για πόλεμο επίσης, που οι ασθένειες έρχονται η μία μετά την άλλη, που ο κόσμος, αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο ανά την Ιφίλιο, σκέφτονται το κέρδος και την εκμετάλλευση των λαών. Σε μια τέτοια εποχή αφιλίας, εγωισμού, ατομικισμού, ηλισμού, στο πρόσωπο της Θεοτόκου, με την ένδοξη πασχαλινή κοίμησή της και την επίσης πασχάλια μετάστασή της, το μήνυμα που πηγάζει από το πρόσωπο αυτής που είναι η πιο προσφυλής εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους ενώπιον του Θεού, είναι ένα και μόνο. Η ελπίδα δεν μπορεί να στηρίζεται σε φθαρτούς ανθρώπους. Η ελπίδα έχει πρόσωπο, έχει ονοματεπώνυμο θα έλεγα, και είναι ελπίδα όχι ουτοπικού παραδείσου, αλλά βεβαιωμένη. Και αυτή η ελπίδα που ξεφεύγει από τα ψευδοσυναισθηματικά και χλιαρά γλυκανάλατα όρια των ανθρώπων, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με τις πρεσβείες της Παναγίας, ο οποίος Χριστός πάντοτε επεμβαίνει, πάντοτε ενισχύει, και κάτι ακόμη που το ξεχνάμε εμείς οι εγωιστές και τυφλωμένοι άνθρωποι. Τα νήματα της ιστορίας στο τέλος τα κινεί μόνον Αυτός. Ανατρέπει δεδομένα, καταστάσεις και φυσικές νομοτέλειες, και την ιστορία την κατευθύνει και τη γράφει με το θεϊκό του χέρι αυτός ο ένας και μόνος Θεός και Σωτήρας. Αυτό αν το έχουμε υπόψη μας, όλα τα άλλα τα βλέπουμε μηδαμινά και από αυτόν αντλούμε δύναμη ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές μας. Ναι, το επαναλαμβάνω. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτός κινεί τα νήματα της ιστορίας. Όσο κι αν εμείς
άνθρωποι οι τυφλωμένοι έχουμε τάχα την ψευδέστηση ότι εμείς κυβερνούμε τον κόσμο. Με τη μετάσταση της Παναγίας, που αυτός δεν επέτρεψε να υποστεί φθορά και διαφθορά ψυχοσωματική, και μετέστη στα ουράνια σήμερα, 15 Αύγουστος, στο Πάσχα του Θέρους, αυτός και πάλι δίνει τις ανατρεπτικές λύσεις και οδηγεί σε σωτηρία την ανθρωπότητα. Κύριε Σιδηρά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ σε όλους αυτοί που είναι κοινή μητέρα πάντων, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, οστούν από τα οστά μας, ψυχή από την ψυχή μας, η μόνη αληθινή εκπρόσωπος όλης της ανθρωπότητος ανά τους αιώνες στο Θεό, να είναι σκέπη, κρατέωμα, προστασία, αμετάθετη ελπίδα και υπέρμαχος στρατηγός του γένους και όλων των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά.